κοντά μας, βρέθηκαν δίπλα μας πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε, όπως σας είπα στην αρχή, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Σύντομα στις συζητήσεις των τεσσάρων που γίναν 10 και γίναν 15 και 20, βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά στελέχη. Και καταφέραμε σήμερα, μετά από λίγους μήνες, να έχουμε συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο στην αρχή, με όσους συζητήσαμε, λέγανε θα ήταν ιδανικό να καταφέρνατε αυτό που σκέφτεστε, το όραμά σας. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Οι πιο πολλοί αμφιβάλλανε αν θα καταφέρουμε καν να θέσουμε υποψηφιότητα. Αποδείχθηκε όμως ότι αυτή η δύναμη που έκανε εμάς να σηκωθούμε πάνω και να θελήσουμε να αποκτήσουμε άποψη για τα ζητήματα του Δήμου και να δώσουμε μια μάχη για αυτήν, αυτή η δύναμη μας έκανε εμάς να σηκωθούμε, να χάσουμε την βολή μας, να κάνουμε ανατροπές στη ζωή μας άμεσα και γρήγορα. Αυτή η δύναμη οθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους να βγουν μπροστά και να σταθούν. Και βρέθηκαν τόσοι πολλοί, όσο σκέφτομαι αυτές τις στιγμές που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, τη σταδιακή αύξηση έτσι και την ενθάρρυνση που είχαμε από πάρα πολύ κόσμο, την εμπειρία ανθρώπων που ήρθε και στάθηκε κοντά μας. Είναι κάτι πραγματικά το οποίο εγώ προσωπικά δεν είχα ξανανιώσει. Και πρέπει να πω ότι στεκόμουν κριτικά απέναντι σε πολιτικές διαδικασίες. Εμένα αυτός ο ερχομός ανθρώπων και αυτή η πίστη ότι υπάρχει ένας κοινός σκοπός τον οποίο μπορούμε να επιδιώξουμε και μπορούμε να καταφέρουμε, είναι κάτι το οποίο μας έκανε όλους να σταθούμε όρθιοι και να σταθούμε γερά. Θα ήθελα να παρουσιάσω τώρα μαζί, να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, στάθηκαν, άντεξαν σε αυτό το... Το χειροκρότημα αξίζει πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους όλους. Τον Δημήτρη Καράλη. Τον Γιώργο Καραμανή. Τον Κώστα Καρατζά. Τον κύριο Γιώργο Κερμπάτσο. Τον κύριο Στέφανο Μικέ. Τον κύριο Μιχάλη Μπελέγρη. Τον κύριο Γιώργο Μπελέγρη. Τον τέος αντιδήμαρχο κύριο Αντώνη Μπουμπάρη. Στρατηγικού σχεδιασμού χρειάζεται ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα εξειδικεύει αναπεριοχή, εκτιμώντας τα δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα και τα δικά της προβλήματα. Θα βγάζει τους ιδιαίτερους πόρους κάθε τόπου και πάνω σε αυτούς θα βασίζει τις δράσεις που σχεδιάζουμε για το μέλλον. Στον τομέα των υποδομών, δυστυχώς, βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν μείνει ημιτελή. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα θέσουμε στην υπηρεσία του Δημότη. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια τα οποία έχουν επενδυθεί σε λιμάνια, σε φράγματα, σε οδούς, σε κτίρια και τα οποία έχουν μείνει εκεί ανενεργά, λες και περισσεύουνε. Λες και σήμερα μπορούμε να πούμε ας ξεκινήσουμε κάτι ακόμα πιο καινούριο και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, να τα εντάξουμε μέσα στη λειτουργία της πόλης και να έχουμε στο μεταξύ σχεδιάσει αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να συμπληρώσουμε και να κάνουμε το νησί μας να λειτουργεί σωστά. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θεωρούμε τον περιφερειακό δρόμο της πόλης βασική ανάγκη και όλες τις συλλεκτήριες οδούς, οι οποίες έπρεπε να έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποχετευτικών δικτύων του νησιού. Ακόμα σήμερα υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα στα οποία τα λίμματα φεύγουν ελεύθερα μέσα στη φύση. Στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων χρειάζεται ένας σοβαρός και ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα συνδυάζει
τα ζητήματα της ανακύκλωσης που είναι η βάση της διαχείρισης των απορριμμάτων, με τα ζητήματα της μηχανικής διαλογής, με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο περισσότερη ζωή γίνεται στον πανάκριβο χώρο υγειονομικής σταθμής απορριμμάτων και σύντομα να μετατραπεί πλέον σε χώρο υγειονομικής σταθμής υπολειμμάτων.